Βρισκόμαστε στην καρδιά του Παρισιού, έξω από το Palais Brongniart. Σε αυτό το σημείο, στο δρόμο, ο Νίκος Βαλιάγας επιλέγει να εκθέσει τις φωτογραφίες του. Φωτογραφίες οι οποίες έχουν μέσα όλο το ελληνικό άρωμα και όλη την ελληνική αγάπη που μεταδίδει πάντοτε ο Νίκος Βαλιάγας εδώ στη Γαλλία και κατ' επέκταση παγκοσμίως. Η έκθεση φωτογραφίας λοιπόν έχει τίτλο The Taste of Time, η δοκιμασία του χρόνου. Πάμε να τη δούμε. Φατμέ είναι ο τίτλος της φωτογραφίας και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει γιαγιά Φατμέ, δεν κοιταζόμαστε μεταξύ μας πολύ γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Η φωτογραφία τραβήχθηκε στο Δημότυχο και το μόνο που βλέπει στο πρόσωπο της Φατμέ είναι ένα κοριτσίστικο χαμόγελο. Δήμητρα η Αμαζόνα. Η φωτογραφία αυτή έχει τραβηχτεί στο Αιτωλικό. Η Δήμητρα, καβάλα στο άλογό της, κινεί προς το εγκλησάκι της Αγίας Αγάθης. Είναι μια γιορτή που λαμβάνει κάθε χρόνο χώρα στο Αιτωλικό. Διαρκεί 3 μέρες και 3 νύχτες. Οι άντρες φοράνε τις παραδοσιακές ελληνικές στολές του 1821 και τιμούν με αυτόν τον τρόπο τη νίκη τους στην περιοχή. Η Αμαζόνα, η Δήμητρα, στέκει περήφανη, αυτοδύναμη και ο χρόνος απλά σταματά. Άλλη μια φωτογραφία από το Αιτωλικό. Ο νεαρός Στάθης, ένα πρόσωπο χωρίς καμία υποκρισία στο βλέμμα του. Η φωτογραφία για μένα είναι κάτι πολύ προσωπικό και μέσα από αυτό μπορώ να εκφράσω πράγματα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση, όπου δεν μου δίνεται η ευκαιρία να τα μοιραστώ στην τηλεόραση. Άρα είναι κάτι πιο εσωτερικό, πιο προσωπικό, πιο μαύρο κιόλας, πιο dark. Έχετε πολλές σας πρόμαυρες. Είναι άτομα που δεν κρύβουν το χρόνο. Ναι. Μ' αρέσει ο χρόνος πάνω στα χέρια. Εμείς στη Δύση κρύβουμε το χρόνο, δεν τον αντιμετωπίζουμε όπως κρύβουμε και το θάνατο. Η δυτική. Ενώ και στον δικό μας τον πολιτισμό, αν ψάξεις πέρα από τις μεγάλες πόλεις, υπάρχουν άλλες άειλες αξίες που με ενδιαφέρουν και προσπαθώ να τις εκφράσω και να τις αντιμετωπίσω μέσα από αυτό. Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στην Ίδρα. Ο οργανοπαίκτης της Γκάιντας, ο 90 ετών, αυτός μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος παίζει σε σχέση με ό,τι έχει μαζέψει μέσα του από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή που άφησε και την τελευταία του πνοή. Αθήνα και ο Μάνος Ελευθερίου, ο σπουδαίος μας ποιητής. Εκεί που η ανάμνηση γίνεται η αλήθεια της ψυχής. Νίκος Βαλιάγας, The Taste of Time, η δοκιμασία του χρόνου. Ναι. Ελληνικό άρωμα, οι φωτογραφίες είναι σχεδόν όλες. Ναι, είναι 90-99% Ελλάδα. Ελλάδα. Στην Ίδρα, Κατολικό. Μεσολόγγι. Αθήνα. Αγαπημένο. Συγχαρητήρια, είναι πάρα ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ, χαίρομαι που ήρθατε εδώ. Την ευχαριστηθήκαμε πολύ. Εσείς ούτως ή άλλως επικοινωνείτε με τον ελληνισμό παντού. Είναι το μέσο τέτοιο. Είναι το μέσο που βοηθάει πάρα πολύ. Είστε σε επικοινωνία με οποιονδήποτε Έλληνα σε όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνετε είναι φοβερό έργο. Άρα με συγκινεί που ήρθατε και σε μένα. Ευχαριστώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθαμε. Γεια σας. Γεια σου, NG Radio. Καλά, γίνεται χαμός όταν κοστάρετε κάτι. Στα 3 δευτερόλεπτα είναι 250 retweet. Χαμός. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε ωραίο έργο.